Καλημερίζω τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, γιατί θέλω να συνεχίσω αυτό το οποίο ξεκίνησα χθες, που λέει ότι ποιες είναι οι προσδοκίες μας, ποιες είναι οι προκλήσεις για τον καθένα από εμάς για το 2024. Τώρα, ως πολιτικό πρόσωπο, ο κύριος Κεφαλογιάννης μπορεί να βάζει και άλλες προτεραιότητες εκτός των προσωπικών, που είναι η χώρα, που είναι η Κρήτη, που είναι η οικονομία, που είναι ο αγροτικός κόσμος, που μπορεί να είναι τα πάντα όλα. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Καλή χρονιά με υγεία, τύχη και προκοπή σε όλο τον κόσμο. Τι προτεραιότητες βάζετε? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, σε επίπεδο εθνικό, πρέπει να γνωρίζετε ότι έρχονται αρκετά σημαντικά νομοσχέδια το επόμενο διάστημα. Το ένα θα αφορά τους νέους ποινικούς κώδικες και την αυστηροποίηση των ποινών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εκτείονται αυτές οι ποινές. Έρχεται ένα νομοσχέδιο για την οπαδική βία, ένα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, μετά τη φρικτή αυτή δολοφονία του αστυνομικού, αλλά τα τελευταία χρόνια, με επίσης αυστηροποίηση των ποινών, αλλά και με ένα θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και των ομάδων και των οπαδών. Και βέβαια ένα τρίτο νομοσχέδιο που ελπίζουμε να έχει ψηφιστεί μέχρι τις αρχές του Φεβρουαρίου και το οποίο το θεωρώ και ένα νομοσχέδιο υψηλού συμβολισμού, είναι τα μη κρατικά και τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, καθώς είχαμε τη δυσάρεστη πρωτιά να είμαστε η μόνη χώρα σε όλο τον κόσμο που δεν έχει μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Οπότε αυτό που θα πρέπει να περιμένετε σίγουρα τους πρώτους μήνες του νέου χρόνου είναι ένα ισχυρό νομοθετικό έργο από την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, επειδή συμφωνείτε με όλα τα παραπάνω, κύριε Κεφαλογιάννη? Με τα νομοσχέδια τα παραπάνω, ναι, και για, εννοείται, και για τα ζωσίες, και για τα τρία, γιατί τουλάχιστον, και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αυτή τη στιγμή που έχουμε 40.000 γιατί τουλάχιστον το τελευταίο που αναφέρατε, το νομοσχέδιο, και διάβαζα κάπου και τον υπουργό, τον κύριο Βορύδη, να λέει ότι ξέρετε μέσα στο Φεβρουάριο θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο. Υπάρχει ισορία αντιδράσεων και από πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια εννοώ. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ναι, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσες αντιδράσεις, τουλάχιστον από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς είναι κάτι, ακόμα και κομμουνιστικά καθεστώτα πλέον έχουν μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Επομένως είναι κάτι το οποίο θα ισχύσει για τη χώρα μας. Χρειάζεται ένα αυστηρό πλαίσιο θεσμικό ελέγχου, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει μη κρατικά πανεπιστήμια και έχει ταυτόχρονα 40.000 Έλληνες στο εξωτερικό, όταν για παράδειγμα η Πορτογαλία, η οποία είναι μια χώρα με παρόμοιο πληθυσμό με εμάς, έχει μόλις 13. Επομένως θα είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση και με έντονο πρόσημο θετικό, όχι μόνο για την οικονομία μας, αλλά και για την εκπαίδευση και για τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία και αυτά θα αναβαθμιστούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Σας ρώτησα γιατί είσαστε νέος άνθρωπος από τη μία, και από την άλλη, είπε κύριε Κεφαλογιάννη, δεν κάνει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και σε διαβούλευση νομοσχέδια, μιας που πήγατε στο κομμάτι της υγείας, που ξέρετε ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και από τους ίδιους τους μαθητές και από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα, σε ό,τι γίνεται με τις συγχωνεύσεις σχολείων, με τις συγχωνεύσεις των ΕΠΑΛ. Υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη αυτή την ώρα αναταραχή, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα του συμβεί. Γι' αυτό και σας ρώτησα ποια είναι η δική σας θέση, γιατί τουλάχιστον με τη συγχώνευση των ΕΠΑΛ, το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 5 Ιανουαρίου έχει σηκώσει για άλλη μια φορά θύελλα αντιδράσεων. Το σίγουρο είναι ότι όλοι μας θέλουμε καλά δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια, και νομίζω ότι και οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως είχαμε συζητήσει κιόλας εκείνη την περίοδο, αποκρισταλώθηκαν στον προϋπολογισμό, ο οποίος προβλέπει αύξηση δαπανών και για την υγεία αλλά και για την παιδεία.
και θα είναι οι δύο βασικές προτεραιότητες και του έτους που έρχεται, με αφορμή δηλαδή αυτού που με ρωτήσετε για τη χρονιά που έρχεται. Νομίζω ότι πάνω σε αυτούς τους δύο άξονες θα κινηθεί η κυβέρνηση κεντρικά. Και εννοείται βέβαια πως σε επίπεδο Κρήτης χρειάζεται να ενισχυθεί και η έρευνα, πάντα με άξονα τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως, καθώς αυτοί είναι οι δύο βασικοί άξονες ανάπτυξης ολόκληρου του νησιού. Και εννοείται με τις νέες τεχνολογίες, με την ψηφιοποίηση του πρωτογενή τομέα, με τις νέες καλλιέργειες που πρέπει να μπουν στον πρωτογενή τομέα, είμαι αισιόδοξος ότι αυτές οι δυσκολίες που υπάρχουν τώρα μετά τη μείωση των κονδυλίων από τη νέα ΚΑΠ θα ξεπεραστούν και θα είναι μια καλή χρονιά για την Κρήτη και σε επίπεδο υποδομών με τα μεγάλα έργα που προχωράνε, το βόρειο δικό άξονα, το διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλά και σε επίπεδο πρωτογενή τομέα, γιατί κακά τα ψέματα ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή η κτηνοτροφία, η μελισσοκομεία, οι αγρότες μας είναι το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης και νομίζω ότι σε επίπεδο τοπικό εκεί πρέπει να δοθεί η πραγματική στήριξη από όλους τους τοπικούς και εθνικούς παράγοντες του νησιού μας. Πάντως, το αποτύπωμα όλων αυτών των εξαγγελιών ή των προσπαθειών ή των προσδοκιών ή αυτών που προγραμματίζονται από την πλευρά της κυβέρνησης μέχρι στιγμής προκαλεί αρκετό προβληματισμό, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μια νέα κυβέρνηση του σήμερα, ήταν και κυβέρνηση το χθες, τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό που είναι πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο αυτή την ώρα για πάρα πολύ κόσμο είναι γιατί δεν έγιναν όλα αυτά τα οποία λέει με σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, με τον τουρισμό κλπ. Γιατί άφησε χρόνο να φύγει με την έρευνα για την υγεία και για την παιδεία. Ούτε η παιδεία έχει τα καλύτερά της, βλέπει κτηριακές υποδομές, ούτε η υγεία έχει τα καλύτερά της, διότι δεν ξέρω ποιος είναι ο ρόλος είτε του Υπουργού Παιδείας τελικά και τι είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει, όπως επίσης και του Υπουργού Υγείας για το τι θέλει να κάνει. Γιατί αν μου βρείτε πολλούς ευχαριστημένους, πραγματικά εγώ θα σας ζητήσω συγγνώμη για αυτά τα οποία σας μεταφέρω. Εγώ δεν θέλω να είμαι αισιοποδετικός. Προφανώς δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή αναφερθήκατε και στην οικονομία και στην υγεία και στην παιδεία, έχουν γίνει πράγματα τα τελευταία χρόνια. Μόλις προχθές έγινε το ξεπάγωμα των τριετιών μετά από 12 χρόνια. Η ανεργία έχει μειωθεί σε μονοψήφιο νούμερο επίσης πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια. Έχουμε αύξηση των μισθών και των συντάξεων. Σε επίπεδο έγινε ανακοινώθηκε στον προϋπολογισμό μία αύξηση των μισθών των εφημεριών των γιατρών. Δόθηκε την προηγούμενη τετραετία μία αύξηση επίσης στο υγειονομικό προσωπικό 10%. Σίγουρα δεν φτάνουν μόνο αυτά, σίγουρα χρειάζονται και περισσότερα, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικοί και σίγουρα αυτή είναι μία κυβέρνηση η οποία αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα που σίγουρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με πρώτο και κύριο αυτό που απασχολεί όλο τον κόσμο, που είναι η ακρίβεια, που είναι ο πληθωρισμός. Δεν είναι ότι πετάει την μπάλα στην εξέδρα, βρίσκεται κοντά στον κόσμο και με τα δημοσιονομικά δεδομένα που έχει προσπαθεί να βρει λύσεις. Αυτό το οποίο εσείς προσδοκάτε, ή να το πω διαφορετικά, εσείς για αυτό το οποίο θέλετε να παλέψετε το 2024 προσωπικά, σαν Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, βουλευτής Ηρακλείου, ποιο είναι? Εγώ θεωρώ πως χρειάζεται ένα όραμα για την Κρήτη. Ένα όραμα που θα αφορά τον πρωτογενή τομέα, ένα νέο όραμα για τον τουρισμό, για το πώς θα έχουμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, πώς θα φέρνουμε κόσμο από το εξωτερικό, όχι μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα που εννοείται πως υπάρχουν και είναι πλεονέκτημα της Κρήτης, αλλά εκμεταλλευόμενοι και την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Αυτό το όραμα νομίζω ότι πρέπει και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό να στηρίξουμε. Και να σας πω την αλήθεια, ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος στο προηγούμενο διάστημα, επειδή πραγματικά πιστεύω ότι είναι μια εποχή συγκλήσεων αυτή που διανύουμε τώρα, και είδαμε πολύ μεγάλη χαρά τον τρόπο και τις συνομιλίες που υπήρξαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου άνθρωποι από άλλες πολιτικές ιδεολογικές βάσεις και με άλλες καταβολές έθεσαν και έβαλαν μπροστά πρώτα την Κρήτη. Και νομίζω πως
και οι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό με εμάς που βρισκόμαστε στο ελληνικό κοινοβούλιο και στο κεντρικό επίπεδο, θα βάλουμε την Κρήτη μπροστά και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι αυτή θα είναι μια τετραετία για την Κρήτη. Και σε επίπεδο υποδομών, αλλά και σε επίπεδο που έχει να κάνει με την οικονομία, την τοπική οικονομία, δηλαδή το πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Ξέρετε, ανοίγετε πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά κεφάλαια για τα οποία έχω πραγματικά να πω πάρα πολλά και να ρωτήσω πάρα πολλά στο καθένα από αυτά, αλλά θα πρέπει να σεβαστώ το λόγο που σας κάλεσε εδώ, που είναι οι δικές σας οι επιθυμίες, οι προσδοκίες, οι προκλήσεις για το 2024. Αυτές είναι οι δικές σας οι προσδοκίες σε ό,τι έχει να κάνει το σχέδιο και αυτό που θέλετε για την Κρήτη το 2024. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση θεωρείτε για την Κρήτη μέσα σε αυτή τη χρονιά η οποία ήρθε? Εγώ θεωρώ πως η μεγαλύτερη πρόκληση και ο μεγαλύτερος στόχος είναι να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα που τρέχουν στην Κρήτη χωρίς καθυστερήσεις. Ο βόρειος οδικός άξονας και το διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, χωρίς όμως να επαναπαυθούμε μόνο σε αυτά. Γι' αυτό μίλησα και για την έρευνα, γι' αυτό μίλησα και για τον πρωτογενή τομέα, για τις νέες τεχνολογίες που θα έρθουν εκεί, για την ψηφιοποίησή του. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και το όραμα, αυτό θα πρέπει να είναι και ο στόχος όλων μας για την επόμενη χρονιά, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Και είμαι πολύ αισιόδοξος, ακριβώς επειδή βλέπω ότι έχει οριμάσει το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι το πολιτικό σύστημα της δεκαετίας του 80 ή του 90, της πόλωσης των μεγάλων αντιπαραθέσεων, αλλά είναι ένα πολιτικό σύστημα που τουλάχιστον σε κάποιους βασικούς άξονες μπορεί να συνεννοηθεί. Και το βλέπω αυτό και στην Κρήτη σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για το Περιφερειακό και το Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι σε συνεργασία με την κυβέρνηση, μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα πρωθυπουργό που είναι από την Κρήτη, που αγαπάει το νησί και είναι νομίζω μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να προχωρήσουν αυτά τα έργα με τη βοήθεια βέβαια των χρηματοδοτικών εργαλείων που μας δίνει η Ευρώπη, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε είμαι πολύ αισιόδοξος για την Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Μακάρι, αυτό το δεδομένο, όπως λέμε και κλείνουμε της Κρήτης, μας έχουν δεδομένους να μην λειτουργήσει αυτή τη φορά και πραγματικά να είναι προς όφελος του νησιού. Η αλήθεια είναι ότι, κύριε Κεφαλογιάννη, για όλα αυτά τα κεφάλαια τα οποία έχετε ανοίξει και για τις υποδομές και για τον πρωτογενή τομέα, που δέχομαι πάρα πολλά ερωτήματα αυτή την ώρα για τον πρωτογενή τομέα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, και για το, αυτό που είπατε στο τέλος, οριμότητα του πολιτικού συστήματος κλπ, ότι θα ήθελα πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα, να κάναμε μια μεγάλη κουβέντα με την πρώτη ευκαιρία που θα μας δοθεί για όλα αυτά τα κεφάλαια τα οποία ανοίξατε, για την ανεργία την οποία αναφέρατε, γιατί κάτω από μονοψήφιο εκτός από ένα μήνα αριθμό δεν έχει πέσει και μάλλον υπάρχει σκοπιμότητα εκεί, για αυτά τα οποία λέτε και υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι έχουν αντίθετη άποψη, όλα αυτά να τα κουβεντιάζαμε και ελπίζω, ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχεστε αυτή την πρόσκληση. Ναι. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά και εσάς και στους ακροατές σας. Καλά να είστε, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλημέρα σας.